Θα καλημερίσω σήμερα τον κύριο Βασίλη Λίκο, ο οποίος είναι διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και όταν λέμε περιβαλλοντική διαχείριση, επειδή κάποιοι νομίζουν, α, σου λέει κάτι πράσινο. Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση έχει στο κέντρο τον άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί του για το σύγχρονο πολιτικό μάτριξ, την πολιτική της εικόνας και όχι των ιδεών και την ψήφο που τη διαλέγουμε όπως ο ίδιος μου έστειλε το μήνυμα από το καλάθι του πολίτη καταναλωτή αυτή τη φορά. Καλημέρα κύριε Λίκο. Καλημέρα σας και να καλημερίσω και τους συντρόφους καταναλωτές, όπως έλεγε ο άγνωστος ο Τζίμις ο Πανούσης. Διότι κινδυνεύουμε από πολίτες να μετεξελιχθούμε σε καταναλωτές. Πριν από αυτό όμως θέλω να πω κάτι πολύ θλιβερό. Ειλικρινά σας μιλάω. Ξέρετε ότι έχω καταγωγή από τη Βόρεια Εύβοια. Το περασμένο Σάββατο ένας άνθρωπος πέθανε επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο να το μεταφέρει. Δεν υπήρχε στο Μαντούδι να το μεταφέρει. Ειλικρινά σας μιλάω. Έφυγε γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο να το μεταφέρει από τον Ντράζι στο κέντρο υγείας του Μαντουδίου. Το ένα και μοναδικό το οποίο έκανε διακομιδή στη Χαλκίδα. Και γιατί δεν υπήρχε γιατρός στο κέντρο υγείας, επειδή ο ένας και μοναδικός δεν μπορούσε να φύγει, γιατί δεν υπήρχε κάποιος πίσω του να το αντικαταστήσει. Η κατακαεμένη και κατακαμένη Βόρεια Εύβοια αυτό βιώνει. Θέλουν να εξοβελήσουν με κάθε τρόπο τους ηθαγενείς. Προκειμένου να πάνε σε πλήρη εκμετάλλευση του τόπου. Και να είναι μόνο η Εύβοια. Και μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για μελέτες εκατομμυρίων εκεί πέρα της Επιτροπής του κυρίου Μπένου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Εύβοια. Διότι αυτά συμβαίνουν. Η Κέρκυρα χάθηκε. Έτσι. Χάθηκε μια ζωή. Στο Καστελόριζο πήγαν στην Τουρκία απέναντι. Δηλαδή, βλέπετε ότι πυκνώνουν αυτά. Άρα το κράτος τι κάνει. Το κράτος αδυνατεί να εξυπηρετήσει ουσιαστικά τους πολίτες του. Αδυνατεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις του. Όχι. Μισό λεπτό, δεν έχετε δίκιο. Το κράτος στέλνει βορειοϋπηρώτες στη Σόφια, τον άλλον από την Οτάβα τον στέλνει στο Μόντρεαλ και τώρα εδώ μου στέλνει άλλη φίλη Κατερίνα, ο γιος της από το Σαντιάγο της Χιλής θα πρέπει να πάει στο Μπουένος Άιρες Αργεντινής για να ψηφίσει αν θέλει. Αυτό είναι το κράτος. Να μην σας πω για το Σουδάνα. Να μην σας πω για το Σουδάνα να ακούγατε χθες. Πάτε μόνοι σας μέχρι τα αεροδρόμια. Πώς δεν το άκουσα αυτό. Πώς δεν το άκουσα. Αυτές δηλαδή προσπαθούν οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή, να το εκμεταλλευτούν στο όνομα κάποιων δεκάδων ψήφων, εκατοντάδων ψήφων, εγχώριων όμως ψήφων. Γιατί πολύ απλά δεν θέλουν κάποιοι να ανακατευθεί η τράπουλα. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Δεν πιστεύουν στην πραγματική δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοκρατία ζελατίνη, τη δημοκρατία επικάλυμα. Έχετε ακούσει. Τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έτσι δεν είναι. Έχετε ακούσει να μιλάνε πολύ για την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Πώς δηλαδή θα μπορέσει ο πολίτης να επικοινωνήσει με τα κόμματα χωρίς αυτόκλητους διαμεσολαβητές. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι μας παρουσιάζουν και ψωνίζουν οι πολίτες μέσα από πολιτικά σούπερ μάρκετς όπου αλλάζουν οι ιδιωτικές ετικέτες αλλά το προϊόν παραμένει το ίδιο. Και υπάρχουν βέβαια και κάποια προϊόντα τα οποία είναι στα πίσω ράφια. Είναι δύσκολο να τα δει. Και με το που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ του προσφέρουν το καλάθι. Το καλάθι για τους ψηφοφόρους. Το εύκολο καλάθι. Θυμάστε ένα παλιό τραγούδι, νέος ωραίος πράσινα μάτια, ας πούμε. Κάπως έτσι ψηφίζουμε και γι' αυτό βλέπετε και αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε τελευταία στην ελληνική κοινωνία. Φαινόμενα με ωραίες γυναίκες οι οποίες πάνε και ψηφίζονται. Αλλά σε ό,τι αφορά το πολιτικό, την παραγωγή πολιτικής δεν υπάρχει τίποτα. Φαινόμενα με ωραίους άνδρες. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και παίζουμε με τις λέξεις, όχι με την ουσία της πολιτικής. Δηλαδή, τι γίνεται με το συνδικαλιστικό κίνημα. Χτες είχα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη του Περιά. Εμβληματική φυσιογνωμία με τα καλά και τα κακά στο χώρο της ΔΕΗ, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μίλησε τον προλογούσε και ο κύριος Βερβεσός και ο κύριος Κοτζιάς και η Λούκα Εκατσέλη. Υπόθηκαν πράγματα τα οποία αν τα πούμε σήμερα πραγματικά μας φαίνονται σαν όνειρο μακρινό. Αυτοδιαχείριση επιχειρήσεων, κοινωνικός έλεγχος, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε πολιτικό υποκείμενο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει απλά μία κοινωνία, μία δημοκρατία, σούπερ μάρκετ. Ό,τι πάρετε 100.
Βλέπετε τα κανάλια, βγαίνουν ένα 3-3, ένα 4-4. Πρώτο πάνελ, 15 λεπτά. Δεύτερο πάνελ, άλλα 15 λεπτά. Δεν προλαβαίνουν να πούνε τίποτα, δεν μιλάνε για πολιτικές. Υπόθεση Γιωργούλη. Υπόθεση μετά αν τσακώθηκε ο κύριος Βελόπουλος ή όχι. Αν οτιδήποτε άλλο εκτός από παραγωγή πολιτικής. Δηλαδή, τι θα γίνει με τη διαχείριση του χρέους. Ναι, και στο στο μεσοδιάστημα υπάρχει και μία δωρεοεπιταγή δώρο. Ακριβώς. Μάλιστα. Προσφορά ο δώρο. Γιατί πλέον ξέρετε, γιατί μιλάμε για εποχές πολιτικής ενημεροδιασκέδασης. Τι είναι αυτό πάλι, ενημεροδιασκέδαση. Είναι το infotainment. Είναι εποχή πολιτικής ενημεροδιασκέδασης. Αυτό που σας έλεγα, κόμματα σε σούπερ μάρκετ. Κόμματα με δημοκρατία ζελατίνης. Επιλέγουμε αντιπροσώπους, όχι βάσει παιδείας παραγωγής πολιτικής, αλλά βάσει κέρδους. Τι έχω εγώ να κερδίσω από αυτόν, τι έχω να κερδίσω από τον άλλον, θα μου κάνει τη δουλίτσα μου. Και έτσι σιγά σιγά ο πολίτης μετατρέπεται σε υπήκο και υπάκου άνθρωπο, που δεν μπορεί να ελέγξει την εξουσία, γιατί δεν υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι μηχανισμοί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και τελικά οι δημόσιες συχνότητες, τις οποίες τις παραχωρεί ο λαός σε διάφορα ιδιωτικά μέσα, φτάνουν να του παραχωρούν αυτοί κάποια ψήγματα μονοθεματικής ενημέρωσης, προκειμένου αυτός να μπορέσει να αποφασίσει. Θα διαλέξεις κάτι, αλλά θα διαλέξεις από αυτούς. Όχι από όλη την γκάμα. Από το καλάθι που σου προτείνω εγώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Που δυστυχώς μας οδηγούν σε δυστοπικές κοινωνίες. Και φανταστείτε τώρα αυτό. Άτος γίνεται, δηλαδή, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, είναι αυτό που σου λένε, κοίτα τη δουλειά σου για να είσαι ελεύθερος. Θυμηθείτε τι λέγαμε πριν από 2 χρόνια. Και θυμηθείτε πώς αυτό μπορεί να εμπλακεί με το chat GTP και με το AI, το Artificial Intelligence. Πώς κάνουν τις προεκλογικές τους καμπάνια οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή πολιτευτές, μέσα από social media. Τα οποία social media έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν τη σκέψη σου. Έχουν μπορούν να κάνουν manipulating σε συγκεκριμένα θέματα, με συγκεκριμένες ομάδες, με συγκεκριμένες λύσεις. Είσαι into the box, δεν είσαι out of the box. Πιστεύετε ότι, καλά το λέτε, αν ανοίξετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Όλοι πληρώνουν πια. Βλέπετε ότι γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Το ερώτημα είναι, πιστεύετε ότι επηρεάζουν την κρίση των χρηστών τα μηνύματα αυτά, η καμπάνια αυτή που γίνεται μέσα από τα... Ναι. Βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε όταν εσύ, καταρχήν, προσέξτε, μιλάμε για μια εποχή όπου οι άνθρωποι δουλεύουν ασταμάτητα, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, δεν υπάρχει δημοκρατία του ελεύθερου χρόνου. Μιλάμε για μια εποχή όπου υπάρχει ακρίβεια. Άκουγα προηγουμένως που σου παίρνουν το σπίτι, που εσύ πολεμάς καθημερινά για τον άρτον των επιούσεων. Εντάξει. Και παράλληλα, θες το βράδυ λίγο να ξεσκάσεις. Δείτε πότε είναι οι ώρες που πρέπει να βάλεις μια διαφήμιση, για παράδειγμα, στο Facebook. Τις βάζεις απογευματινές ώρες που ο άλλος γυρίζει από τη δουλειά του και θέλει λίγο να παίξει στον υπολογιστή προκειμένου να ξεσκάσει. Εκείνη την ώρα απορροφάει οτιδήποτε άκρητα. Δεν είναι βιβλίο που θα το πάρεις να το διαβάσεις. Του αρκεί ένα καρφιτσωμένο χαμόγελο, του αρκεί μια ωραία παρουσία, προκειμένου να πάει και να ψηφίσει. Έτσι οδηγούμαστε στις κάλπες προβατηδών. Οδηγούμαστε, πώς να σας πω, με τη βουκέντρα, πώς πηγαίνανε τα βόδια. Άρα γιατί λέτε... ακριβώς δεν υπάρχει η διαφορετικότητα. Λείπει η διαφορετικότητα, λείπει η πολυχρωμία της πολιτικής αυτή τη στιγμή. Άρα δηλαδή λέτε... την παραγωγή της πολιτικής. Ναι, ναι, λέτε ότι μια συζήτηση που, εν πάση περιπτώσει, προεκλογικά, αυτό θα ήταν... και η χαρά των εκλογών, εντός εισαγωγικών η λέξη χαρά, να ανοίξει μια συζήτηση με ομιλητές, να αντιπαρατεθούν με απόψεις, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, πάνω στα καυτά προβλήματα, είτε κεντρικά είτε τοπικά. Να μην ξεχνάμε, διότι έχετε δίκιο και θέλω να το παρατηρήσω αυτό, υπάρχει ένα copy-paste των papers των ενημερωτικών των κομμάτων και σου βγαίνει ο άλλος στη Χαλκίδα που είστε εσείς, στο Ηράκλειο που είμαι εγώ, και αρχίζει να αναφέρεται στην υπόθεση Γεωργούλη, στα κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Τα τοπικά πάνε περίπατο. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι μόνο τα τοπικά. Πώς προσαρμόζεις, θα σας πω κάτι άλλο. Πώς προσαρμόζεις τις κεντρικές πολιτικές, ας πω ένα παράδειγμα, πάνω στις τοπικές ανάγκες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποια είναι η πολιτική σου
για την διαχείριση της ενέργειας, διαχείριση των ΑΠΕ, διαχείριση του νερού. Πας στην αντίστοιχη υπηρεσία και βλέπεις πώς λειτουργεί στο Ηράκλειο, στα Χανιά, οπουδήποτε. Πώς λειτουργεί η αναπτυξιακά έκρηξη, ή αν θέλετε, πώς φαντάζεται ένας πολιτικός στην Κρήτη στα επόμενα 5 χρόνια. Ποιο θα είναι το αναπτυξιακό προϊόν, και αυτό θα διανεμηθεί σε ό,τι αφορά τους πολίτες, σε ό,τι αφορά ποιο θα είναι το κοινωνικό μέρισμα δηλαδή από αυτό. Το έχετε ακούσει πουθενά? Ότι εγώ στα επόμενα 5 χρόνια θέλω να μετασχηματίσω την περιφέρεια της Κρήτης, το Δήμο της Κρήτης, το οτιδήποτε, μέσα από ένα κόμμα, προκειμένου εμένα να μου παράξει αυτό το προϊόν, το οποίο θα το κατανείμω έτσι, σε ό,τι αφορά την κοινωνία. Το ακούτε αυτό πουθενά? Ποιες είναι οι παραγωγικές, οι πλουτοπαραγωγικές, ας πούμε, πηγές της Κρήτης, οι πόροι της Κρήτης, πώς εγώ θα τους εκμεταλλευτώ? Όχι. Απλά σπρώχνουμε την μπάλα κάθε φορά λίγο πιο κάτω. Πετάμε την πέτρα και τρέχουμε να τη φτάσουμε. Και συνήθως δεν την πετάμε εμείς, την πετάνε άλλοι. Καλά αυτό, αλλά εδώ μπαίνουν οι κασέτες, βλέπετε, των υποψηφίων με τις κεντρικές γραμμές και γίνεται μια κεντρική πολιτική συζήτηση που στο κάτω-κάτω της γραφής οφείλουν να την κάνουν οι ηγεσίες των κομμάτων. Όταν είσαι, ναι, και μιλάω τώρα, βουλευτής σε μια τοπική κοινωνία, δεν θα πρέπει, καλά το λέτε, τις κεντρικές πολιτικές που εκπροσωπεί το κόμμα σου να τις παντρέψεις με την τοπική. Πώς τις κουμπώνεις με τις ανάγκες του τόπου? Αν θέλουμε να μιλάμε για περιφερειακή αποκέντρωση, αλλιώς δεν χρειάζεται να μιλάμε για Κρήτη. Ας μιλάμε μόνο για την υδροκέφαλη Αθήνα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, πρόβλημα. Δηλαδή, και πέρα από αυτό, βλέπετε να απαντούν πολλά κόμματα στο τι μέλη γενέστε? Δηλαδή, ποια θα είναι η στάση μας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ διάβαζα προχθές ότι ο CEO της Google είπε εφθαρσός ότι, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, διότι το μυαλό του ανθρώπου είναι πολύπλοκο, οπότε μπορεί και να μας ξεφύγει και κάποια στιγμή να λειτουργεί από μόνη της. Ναι, και το απάντησαν. Και το απάντησαν. Ναι, ναι, είναι. Ένα ερώτημα. Ναι, το απάντησαν βέβαια ότι επειδή χάνει τον ανταγωνισμό η εταιρεία, τα λέει αυτά. Αν ήταν στην αιχμή, δεν θα. Το ίδιο έχει πει και ο Μάσκ. Το ίδιο λένε και από την Amazon. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι μην φτάσουμε κάποτε σε ένα ψηφιακό θεό. Μην φτάσουμε σε μια δημοκρατία των ειδικών. Μην φτάσουμε σε πόλεις γκέτο και διαμερίσματα, κλουβιά των 15 λεπτών, γιατί θα μας έχουν πάρει τα κανονικά μας σπίτια. Χωρίς ενέργεια. Γιατί βλέπετε τώρα εδώ πέρα ότι πλέον έχουμε περάσει στην δημοκρατία των τηλεοπτικών ειδικών. Είχαμε τους τηλεοπτικούς υγειονομικούς. Θα βάλουμε ειδικούς της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι προπαγανδίζουν τα διάφορα χρώματα υδρογόνου. Και αμέσως μετά άλλη τηλεοπτική ειδική της ενέργειας θα αναλύουν τη συζήτηση για την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, που συνεπάγονται οι καταναλώσεις ρεύματος των μη αρίστων, των πολλών. Δηλαδή εδώ μιλάμε πλέον ότι πάμε σε κοινωνίες κοινωνικού δαρβινισμού. Ξέρετε, η θεωρία του Σπένσερ, όπου δεν υπάρχει πάλι των τάξεων, αλλά υπάρχει πάλι μεταξύ των ατόμων, προκειμένου να επικρατήσουν οι άριστοι, και αυτοί οι άριστοι θα φέρουν την πρόοδο στην κοινωνία. Και όσοι δεν μπορούν να τρέξουν, τους αφήνουμε στην άκρη. Τους φαβελοποιούμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Βλέπετε να απαντούμε σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτά έρχονται. Είναι ante portas. Έρχονται αυτά. Και εδώ θα κρίνουμε κατά πόσο είμαστε κοινωνιστές ή όχι, αριστεροί ή όχι, προοδευτικοί ή όχι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει στο επίκεντρο, πρέπει να είναι ο άνθρωπος, όχι τα κύρια των επιχειρήσεων. Βλέπετε τι γίνεται, κουβέντα λέει, μα η ΔΕΗ πάει καλά, λέει, στο χρηματιστήριο ενέργειας ανεβαίνει. Ποιο είναι το κοινωνικό μέρισμα? Όμως ακριβένει και το ρεύμα για τους πολλούς. Γιατί πολύ απλά η ΔΕΗ πια είναι μπρόκερ. Και φοβόμαστε να το πούμε. Σε εταιρείες που ούτε καν τις γνωρίζουμε, που ούτε καν έχουν έδρα στην Ελλάδα, έχουν παραρτήματα απλά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο οποίο δεν απαντούμε. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει ότι πλέον δεν θα μιλάμε για πολιτική. Θα μιλάμε για βιοπολιτική και για βιοοικονομία. Αυτό θέλω να το επισημάνω μέσα από την εκπομπή σας. Είναι τα λεγόμενα epigenetics. Δηλαδή εγώ ότι μπορώ να τροποποιήσω έναν άνθρωπο αναλόγως πώς τον θέλω. Δημιουργώντας ίσως πανδημίες προκειμένου μετά να έχω το φάρμακο και εκεί πάνω να κερδοσκοπώ, δημιουργώντας οτιδήποτε πάνω σε αυτά. Εκείνα ορισμένα βασικά ερωτήματα που πιστεύω ότι πρέπει να απαντηθούν. Γιατί τελικά, αν ξεχάσουμε τι σημαίνει η δημοκρατία, που είναι κατά την άποψή μου ό,τι καλύτερο πολιτιστικά
και κοινωνικά έχει εφεύρει ο άνθρωπος, αλλά όχι τον κοινοβουλευτισμό, προσέξτε, την πραγματική δημοκρατία, πλέον ο άνθρωπος θα ασφιχτιά μέσα σε αυτά τα κλουβιά στα οποία θα τον έχουν βάλει. Και γι' αυτό κιόλας βλέπετε ότι και πάρα πολλοί αδιαφορούν. Αδιαφορούν γιατί σου λέει πολύπλοκα μου φαίνονται όλα αυτά. Φέρτε μου την έτοιμη λύση να πάω να ψηφίσω κατευθείαν. Γιατί να κάτσω να σκεφτώ. Λέει εδώ ο Νικόλας, πείτε στον κύριο Λύκο πως οι αλγόριθμοι εκμάθησης της τεχνητής νοημοσύνης στην ουσία είναι μια συναλλαγή από ανθρώπους που τους γράφουν τους κώδικες και από εκείνους που τους πληρώνουν. Δεν είναι λοιπόν, λέει, τεχνητή νοημοσύνη που πρέπει να φοβόμαστε. Ο εχθρός παραμένει πάντα ο ίδιος. Δεν είμαστε τεχνοφοβικοί. Απλά εδώ θέλω να επισημάνω τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής επιστήμης και της τεχνοεπιστήμης. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Δείτε κατά πόσο αναπτύσσεται η ανθρώπινη σκέψη τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Μας βάζουν να ψάχνουμε, δηλαδή για παράδειγμα, δεν έχουμε την κριτική ικανότητα. Είναι σαν τα σκυλιά του Παυλόφ. Μας εκπαιδεύουν, αλλά δεν παίρνουμε την παιδεία αυτή. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν ενδιαφερόμαστε για κοινωνικές επιστήμες, δεν ενδιαφερόμαστε για τέχνες. Ακόμα και για το συνέστημα. Επιπλέον θέλω να απαντήσω στον αγαπητό ακροατή μας ότι αυτή τη στιγμή στην Κίνα το ξέρετε ότι καταρχήν υπάρχουν παντού κάμερες. Κάμερες οι οποίες με το που μπαίνεις εκεί πέρα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, οι αστυνομικοί είναι μόνο με gloves. Δεν χρειάζεται αυτό γιατί με το που πας κάπου υπάρχει η κάμερα η οποία σκανάρει το πρόσωπό σου και πέρα το ότι μπορεί να μπαίνει στον ψηφιακό σου λογαριασμό, υπάρχουν εστιατόρια που πληρώνει έτσι, με το σκανάρισμα απλά του προσώπου και χρεώνεται απλά ο λογαριασμό σου. Αλλά ξέρουν ότι εσύ πότε μπήκε, από πού ήρθε, τι έκανε και πώς πήγε. Στη Σουηδία. Πειραματικά εφαρμόζεται αυτό. Υπάρχουν. Βάζουν chips σε γέροντες, οι οποίοι ξεχνούν τα κλειδιά του κτλ. Προκειμένου να ανοίγουν με τα χέρια του. Ήδη στην Αμερική αρχίζουν και. Υπάρχουν σκύλοι ρομπότ, αστυνομικοί, αστυνομικά σκυλιά δηλαδή. Αυτό θα μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Στα πλαίσια της τεχνολογικής εξέλιξης. Το θέμα είναι εμείς τι έλεγχο θα έχουμε πάνω σε αυτό. Τη στιγμή που όπως γνωρίζετε και εσείς και το βλέπουμε, η παιδεία του κάθε ατόμου θα αρχίσει να φύνει. Δηλαδή εσύ απλά θα εκπαιδεύεσαι να βιδώνεις μία βίδα ένα παξιμάδι σε μια συγκεκριμένη βίδα και να κάνεις συνεχώς αυτό. Όχι όμως να σκέφτεσαι το γιατί υπάρχει βίδα εκεί και γιατί εγώ πρέπει να το βιδώσω στο παξιμάδι. Θέλω να ακούσετε δύο ερωτήματα που συγκλίνουν και με πεζούς όρους λένε με έναν τρόπο όμως το ίδιο πράγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Προς τον κύριο Λύκο. Προχθές το Bloomberg δημοσίευσε άρθρο σύμφωνα με το οποίο στη Σύνοδο των BRICS του Ιουνίου έχουν πρόθεση να καταθέσουν αίτηση προς ένταξη άλλες 19 χώρες. Ενώ το δολάριο είχε υποχωρήσει ως αποθεματικό νόμισμα στο 47% πλέον. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Τελικά αυτό που μας παρουσιάζεται ως πραγματικότητα προς διαχείριση στη λεγόμενη συλλογική Δύση είναι αυτό το πράγμα τι συμβαίνει ή μια εικονική πραγματικότητα μιας παρακμάζουσας αυτοκρατορίας. Ο όρος αυτοκρατορία δεν είναι καθόλου τυχαίος. Και. Επιπροσθέτως, ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα. Όλοι ασχολούνται με τις εκλογές και σε Ελλάδα και σε Τουρκία. Το μέγα θέμα όμως είναι αν στις 2-3 Ιουνίου ενταχθεί η Τουρκία-Αίγυπτος στους BRICS. Θα πάει ο Ερντογάν στην Νότια Αφρική να εντάξει την Τουρκία στους BRICS. Δεν ακούμε τίποτα για αυτά τα μεγάλα θέματα που μπορεί να αλλάξουν τα πάντα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπετε, συγκλίνουν κάπου. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να τα πάρουμε ένα με τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι τα 2/3 του πληθυσμού. Εντάξει, να πάνε και στα BRICS όμως, κύριε Λύκο, με τα συστήματα που περιγράφεται στην Κίνα, μία ή άλλη είναι, με συγχωρείτε. Η ήπια ισχύει στα μας μαράνει απλά. Μα το ξέρω, γιατί ο αγώνας δρόμου για τα CBDCs είναι κοινός. Δηλαδή, γίνεται ένας αγώνας δρόμου μεταξύ Κίνας και Αμερικής αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι η Αμερική, με τις ενέργειες που κάνει, στρέφει όλο τον υπόλοιπο κόσμο απέναντι. Και πλέον δεν θα μπορεί να κόβει τόσο δολάριο όσο έκοβε, γιατί δεν θα έχει που να το πουλάει. Ποιο ήταν το ισχυρό πυρηνικό όπλο της Αμερικής? Το δολάριο. Το είπατε προηγουμένως, 47% ως αποθεματικό νόμισμα. Και επιπλέον θα πρέπει να πούμε ότι αν πούμε στον άλλο κόσμο που δημιουργείται, στον ανατολικό ας πούμε κόσμο, που αν θέλετε και ιστορικά ανέκαθεν κατήχε τον πλούτο και τους φυσικούς πόρους, κατέχει το 80% παγκοσμίως της παραγωγής, το 82% όλων των πόρων και επίσης συμπεριλαμβάνει τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Άρα γιατί μιλάμε?
Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, αν τελικά το δολάριο προκειμένου να σωθεί αφαιμάζει ευρώ, αφαιμάζει την Ευρώπη. Εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της Τουρκίας, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που δεν μπαίνει στην πολιτική ατζέντα. Δηλαδή, τι θα γίνει μετά τις εκλογές? Θα πάμε στη Χάγη? Θα πάμε στη Χάγη όπως είμαστε? Θα είναι όλα εφόλυφτης ύλης? Τι θα γίνει με τις εξορίξεις στην νοτιοανατολικά της Κρήτης, στην Λεκάνη του Ηροδότου? Θα τα βρούμε με την Τουρκία? Γιατί εδώ, κοιτάξτε να δείτε, αν μπει η Τουρκία στο παιχνίδι της συνεκμετάλλευσης, είναι και ένας λόγος για να κρατηθεί τελικά στο ΝΑΤΟ. Διότι θα έχει λαμβάνει. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό? Οπότε ουσιαστικά αυτό θα είναι και ένα παζάρι για την Τουρκία, που εδώ ανοίγω μια παρένθεση και θέλω να πω ότι η Τουρκία, όσες κυβερνήσεις κι αν άλλαζε, όσους ηγέτες κι αν άλλαζε, πάντα είχε ενιαία εξωτερική πολιτική. Πάντα. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, όπου αναλόγως ποιος ήταν ο κυβερνήτης, άλλαζε και η εξωτερική πολιτική. Έπαιζε πάντα για τα συμφέροντα της Τουρκίας. Εμείς παίζαμε πολλές φορές για τα συμφέροντα εξωχώριων παραγόντων. Άρα λοιπόν, αν μπει η Τουρκία στο παιχνίδι της συνεκμετάλλευσης, η οποία τώρα εκβιάζει, γιατί αν θέλετε και γεωπολιτικά ανήκει στην Ανατολή, σημαίνει ότι αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε συνεκμετάλλευση προκειμένου να μείνει η Τουρκία στη Δύση. Να μας πάνε εννοείται. Όχι να πάμε. Να μας πάνε. Ναι. Λοιπόν, φεύγω από αυτό. Επανέρχομαι στο μεγάλο θέμα, γιατί καλά χρησιμοποιήσατε κάποιους νέους όρους σήμερα, βλέπω εδώ. Μου λέει πρώτα ο Ηλίας, πείτε λέει του κυρίου Λύκου, ωραίο αυτό για να γελάσουμε και λίγο, ότι οι Έλληνες είναι τόσο απρόβλεπτοι, αυτή είναι η πραγματικά λέει απρόβλεπτη, όχι ο Ερντογάν, που θα οδηγήσουν και τον πιο προηγμένο αλγόριθμο στην αυτοκαταστροφή. Είναι η αισιόδοξη πλευρά. Ο άλλος όμως φίλος, ο Τάσος, λέει, κύριε Λύκο, η έξυπνη νοημοσύνη δεν είναι το πρόβλημα πως είναι έξυπνη. Δεν είναι έξυπνη. Είναι πολύ χαζή σε σχέση με ένα μέσο εγκέφαλο. Όμως έδειξαν κατευθείαν με τα πρώτα τους έξυπνα σποτ ποιος είναι ο σκοπός. Π.χ. τσακώνεται ο πολιτής με τον πελάτη για τους νομικούς όρους επιστροφής ενός προϊόντος και λένε, έλα μωρέ, μην τρέχουμε τώρα στο συνήγορο του καταναλωτή ή σε δικηγόρο, να πατήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ποιο είναι το σωστό. Θέλουν δηλαδή στην ουσία απόλυτο έλεγχο, χούντα το λέω, λέει ο Τάσος. Παντού. Αυτό θέλουν. Μα εδώ πάνε να καταργήσουν. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για να καταργηθούν τα δικαστήρια. Βλέπετε ότι τελευταία γίνεται μια προσπάθεια όπου δεν θα έχουμε παραστάσεις. Απλά θα μπαίνει σε ένα checklist, θα έχουμε και ένα αλγόριθμο και τελικά θα απονείμει η δικαιοσύνη. Άρα, συνεπώς, δεν θα χρειαζόμαστε τους δικαστές. Βέβαια, όχι δικαστές όπως ακούσαμε πρόσφατα ότι εγώ μεσολαβώ μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Όχι τέτοιο, μακριά από εμάς. Αλλά δεν θα χρειάζονται οι άνθρωποι για να κρίνουν ανθρώπους. Θα μπορούν να υπάρχει ένας τεράστιος ψηφιακός υπολογιστής, μικρός σε μέγεθος, αλλά πάρα πολύ δυνατός εννοώ, ο οποίος θα κρίνει αυτές τις υποθέσεις. Και το επόμενο βήμα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι πάλι με αλγόριθμο να μας έρχεται σπίτι με email το πρόγραμμα ενδεχομένως των κομμάτων, με manipulating πάντα εννοώ, προκειμένου εμείς να κρίνουμε. Οπότε να μην ταλαιπωρούμαστε κιόλας. Δείτε τι γίνεται, ας πούμε, με τα αποτελέσματα των εκλογών. Το έχει διαρωτηθεί κανένας? Ποιος επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των εκλογών? Μήπως είναι μόνο μία εταιρεία? Εντάξει. Η οποία ασχολείται με αυτά και η οποία μεταπολύθηκε τελευταία. Ναι. Και ποιος την αγόρασε? Εγώ έχω πει. Ποιος την αγόρασε, το ξέρετε? Δεν ξέρω, θα το βρείτε εσείς. Δεν θέλω να το πω. Ναι. Εγώ έχω πει όμως ότι. Είναι οι ακροατές σας. Για να δούμε ακριβώς τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ακόμη λοιπόν και αν μαγειρευτεί αποτέλεσμα, που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο σε τέτοιες συνθήκες. Έχω πει όμως ότι από την άλλη, από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, υπάρχουν τα τελικά επίσημα αποτελέσματα, είναι η περίφημη σάκη. Δηλαδή θα χακάρεις το σύστημα και μετά θα κάνεις, θα χακάρεις όλη την Ελλάδα τους σάκους. Δεν είναι εύκολο. Είναι και η σάκη, προσέξτε, αλλά πρώτον με τους σάκους, καταρχήν δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία των σάκων και τι γίνεται πολλές φορές εκεί όπου στο παρελθόν είχαν βρεθεί υποψήφοι να παίρνουν περισσότερους σταυρούς από ό,τι πήρανε κόμματα. Ναι, ναι, βεβαίως. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Βεβαίως. Και αυτό, είναι, αυτό είναι το παιχνίδι εκεί που είναι ασταύρωτα τα ψηφοδέλτια. Στα εκλογοδικεία, ναι. Ναι, είμαι ένα σταυρό, αν έχει κάποιος ένα μηχανισμό μπορεί να τσοντάρει και δεύτερο σταυρό και τρίτο. Να το έχουν υπόψη τους οι ψηφοφόροι αυτό. Ελάτε. Γιατί κανονικά ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα πρέπει να υπογράφει το ψηφοδέλτιο και να βάζει υπογραφή σε κανένα στον κάθε σταυρό στα δεξιά. Οι περισσότεροι όμως, επειδή παραγγείλουν, δεν το κάνουν. Βάζουν μόνο
υπογραφή στο ψηφοδέλτιο και από εκεί και πέρα το αφήνουν στους αντιπροσώπους και οι αντιπρόσωποι κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα, εσύ αν έχεις πολλούς αντιπροσώπους, τους οποίους τους έχεις πληρώσει, μπορείς να πάρεις κάποια σταυρουλάκια παραπάνω από εκεί. Σας το λέω γιατί το έχω βιώσει. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή θεωρητικά, μιλάω πάρα πολύ πρακτικά. Ένα άλλο που ήθελα να πω, για να καταλάβετε πού πάει η προηγούμενη κουβέντα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σχετικά με LGTB, με ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Προσέξτε κάτι άλλο τώρα. Παρακολουθούσα μια συνέντευξη του Elon Musk τις προάλλες, ο οποίος του μιλάγανε ότι αυτά που λέμε και εμείς τώρα, ότι ο άνθρωπος και πού είναι ο άνθρωπος κτλ. Και ότι πρέπει το επίκεντρο να είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος πρέπει να έχει το έλεγχο των μηχανών και ούτω καθεξής. Και αντέτεινε ο Elon Musk τον εξής νεολογισμό, ότι προσέξτε όμως, λέει, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια κοινωνία η οποία μπορεί να σε κατηγορήσει ως species, ως ειδοειστή. Δηλαδή ότι υπερπροστατεύεις πάρα πολύ το είδος. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι συζητήσεις πάμε. Και αυτά έρχονται ως ονούπο. Καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αν υπερπροστατεύεις τον άνθρωπο, ενδεχομένως να κατηγορηθείς και ως ειδοειστής. Καλά πάμε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα, στα οποία βλέπετε ότι οι δεξάμενες σκέψεων των διαφόρων κομμάτων αδυνατούν να απαντήσουν ή δεν θέλουν να απαντήσουν. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Ή για παράδειγμα, να σας πω για κάτι άλλο. Μιλάει κανείς για περιβαλλοντικά δικαιώματα. Δηλαδή το δικαίωμα που έχω εγώ να ζω κοντά στη φύση, να έχω μια φύση η οποία να είναι αδιασάλευτη και να μπορώ μέσα από εκεί να ολοκληρώνω αυτό που λέμε ευζωία. Και μάλιστα κυρίως όταν μιλάμε για δημόσιο αγαθό. Δηλαδή ένα δημόσιο δάσος, ένα δημόσιο αγιαλό. Μιλάει κανείς για αυτά? Όχι, μιλάμε για τα δικαιώματα του άνθρακα. Το ξέρετε το καινούριο, έτσι? Ότι πλέον ο ρυπαίνων πληρώνει δηλαδή πολύ. Γιατί οι μεγάλοι θα αγοράζουν δικαιώματα. Εκεί πήγαμε. Αυτό είναι μια θεωρία. Είναι αυτό έρχεται από τη δεκαετία του 90. Πρώτο δημιουργήθηκε από τη σχολή του Friedman, όπου η θεωρία ήταν ότι αν εγώ ιδιωτικοποιήσω τα πάντα, θα έχουμε ιδιωτικά συμφέροντα, οπότε δεν θα μπορούμε. Οπότε έτσι θα τα προστατεύουμε, γιατί θα προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Αυτή ήταν θεωρία της δεκαετίας, ξεκίνησε το 72 με το βιβλίο για την τραγωδία των κοινών αγαθών και εν συνεχεία αναπτύχθηκε ουσιαστικά με τη σχολή του Friedman. Ήταν μια απάντηση στο γεγονός ότι όταν κάτι είναι δημόσιο, κανείς δεν νοιάζεται γι' αυτό, γιατί όλοι το χρησιμοποιούν, αλλά κανείς δεν νοιάζεται για την προστασία του. Όμως δεν ήταν έτσι όπως αποδεικνύεται σήμερα. Γιατί έχουμε πει ότι πλέον, μετά το 2008-2009, περνάμε πλέον από τις κινητές αξίες σε ακίνητες αξίες, τις οποίες τζογάρουν πάνω οι επιχειρήσεις. Δηλαδή η γη αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Άκουγα προηγουμένως τη συζήτηση, δεν είναι εξαιρετικό παιδά με δόσεις όπως λέγανε παλιότερα, φως, νερό, τηλέφωνο κτλ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Φεύγουν ολόκληρα κομμάτια. Όπως γίνεται και στη Λατινική Αμερική, όπου υπάρχουν ολόκληρες ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως από Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, που κατέχουν ολόκληρες περιοχές, σαν να λέμε την Κρήτη. Και την εκμεταλλεύονται όπως νομίζουν αυτοί. Μου γράφει εδώ. Χθες, ναι. Για ναι. Να φανταστείτε. Με μια φίλη μου από τη Μύκονο. Λοιπόν, και μου λέγει ότι δεν υπάρχουν δωμάτια αυτή τη στιγμή να μείνει το προσωπικό το οποίο θα δουλεύει σε μεγάλα ξενοδοχεία. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Τα μικρά ξενοδοχεία από του χρόνου σκέφτονται να το γυρίσουν και να ουσιαστικά να προπληρώνονται από τα μεγάλα ξενοδοχεία για να μένει μέσα το προσωπικό των μεγάλων ξενοδοχείων και σιγά σιγά αυτά θα αγοραστούν και μπαίνουν και οι Άραβες στο παιχνίδι. Δηλαδή θα δείτε ότι προσπαθούν ότι η Μύκονος ορισμένα χρόνια θα εξελιχθεί σε ένα κακό Ντουμπάι.
που δεν ανήκει όμως σε Έλληνες. Το ίδιο γίνεται και στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Όπου μεγάλα ξενοδοχεία πρέπει να είναι και σε χέρια ξένων. Γιατί όταν εσύ δεν μπορείς να αντέξεις τη φορολογία, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια, ουσιαστικά εσύ φέρεις ένα βάρος με την γη που κατέχεις από τη μητέρα σου, από τον πατέρα σου. Φέρεις ένα βάρος από το ξενοδοχείο που κατέχεις. Άρα αυτό πρέπει γρήγορα να το δώσεις. Και ποιος θα το πάρει? Αυτός που έχει λεφτά. Δηλαδή θα φτάσουμε σε κάποια χρόνια 100 οικογένειες να κατέχουν όλη την Ελλάδα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, εδώ μου στέλνει ο φίλος ο Αλέξανδρος, λέει, και μέσα σε όλα αυτά είχε πει, λέει, πριν 3 χρόνια και κοιτάγαμε, μετά άρχισε να το εντείνει ο κύριος Λύκος, πείτε του, λέει, ότι έχουν πυκνώσει πια ως τρόπο ζωής τα σκουλικάκια και άλλα λοιπά ως κατανάλωση. Το έχει πάρει χαμπάρι, λέει, τι γίνεται σε μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες και σε ντελικατεσέν των Αθηνών. Μα ήδη έρχεται και στην Ελλάδα. Αυτή η πολιτική δυστοπία αναγκαστικά εκεί θα μας οδηγήσει. Γιατί θα πρέπει, προσέξτε, το καλάθι. Το καλάθι, τι είναι το καλάθι? Το καλάθι του νοικοκυριού από πού γεμίζει? Από ξένα προϊόντα. Μπορεί ο παραγωγός της Κρήτης να πάει και να βάλει στο καλάθι κάποια προϊόντα? Μπορεί να το κάνει αυτό ένα μίνι μάρκετ της γειτονιάς? Όχι. Άρα θα σου βάλουν βιομηχανοποιημένες στροφές σε λίγα χρόνια στο καλάθι από πού θα ψωνίζουν οι πένιπες. Θα ψωνίζουν οι άνθρωποι, θα είναι πλειοψηφιακοί, που θα τους οδηγούν οδηγήσει στο περιθώριο. Υπήκοοι δηλαδή. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν να ψωνίζουν. Τα υπόλοιπα άλλα θα είναι πάρα πολύ ακριβά, τα οποία θα τα ψωνίζουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, στα πλαίσια του κοινωνικού δαρβινισμού, οι άριστοι. Οι άριστοι, αυτοί που θα έχουν το χρήμα. Και αυτοί που θα έχουν το χρήμα θα είναι συγκεκριμένων οικογενειών. Δεν θα μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Αυτό θα γίνει. Και αυτό θα γίνει και με το νερό. Και αυτό θα γίνει και με την ενέργεια. Δηλαδή θα αναγκάσουν κάποια στιγμή αλλά καλά για λίγο. Λοιπόν, επειδή εδώ κάπου χαλάει και η διακοπή, το καταλάβαμε όμως αυτό που είπατε. Κύριε Λύκο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω και απλά θέλω να κλείσω με το εξής. Απέναντι σε όλα αυτά όμως, απέναντι σε αυτές τις δυστοπίες, πιστεύω ότι ο μόνος είναι ουσιαστικά η... Ξαναπείτε το, δεν ακούστηκε καθόλου, ήταν μέσα στις διακοπές. Ο μόνος τρόπος, είπατε, είναι... Ο μόνος τρόπος για να αντιδράσουμε σε αυτά είναι η αυτοοργάνωση. Η αυτοοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Ο λαός, μόνο από το λαό μπορεί να σωθεί. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτοοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να πάρουμε την μας. Κύριε Λύκο, μην κάνετε άλλο κόπο. Ακούστηκε το βασικό σας μήνυμα, αλλά από εδώ και κάτω το έχει φάει η διακοπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο, αν με ακούτε εσείς. Θα τα πούμε. Μας ακούτε. Αυτοοργάνωση, είπατε, λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα. Ο λαός να σώσει το λαό, να σώσει τον εαυτό του δηλαδή. Αυτή είναι η μόνη απάντηση. Κρατώ όμως όλο αυτό που αναφέρατε για ένα σύγχρονο πολιτικό μάτριξ και την ενημεροδιασκέδαση που μας είπατε σήμερα, ένα νέο όρο στην πολιτική. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γεια σας.